Ακριβώς, Λίνα, τα μεγαλύτερα ξένα δίκτυα γράφουν για αυτή τη συνάντηση, για αυτή τη συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών εξωτερικών. Κοινός παρονόμαστης η λέξη σύγκρουση. Πρώτο, το πρακτορείο Reuters έστειλε τηλεγράφημα με τίτλο «Ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών συγκρούεται με τον Τούρκο ομόλογό του στη συνέντευξη τύπου». Και στα γερμανικά μέσα η κάλυψη του θέματος εκτενής. Ο Σπίγκελ γράφει: η σύγκρουση μεταξύ των υπουργών εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδος κλιμακώνεται μπροστά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ΦΑΣ στο ίδιο κλίμα, σύγκρουση στη Μεσόγειο, ο τίτλος του άρθρου της, την οποία Μεσόγειο χαρακτηρίζει μια δύσκολη γειτονιά. Η Deutsche Welle γράφει: ο Έλληνας και ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών επιτίθενται ο ένας τον άλλον σε μια συνάντηση με στόχο να βελτιωθούν οι σχέσεις που γρήγορα μετατράπηκε σε ανοιχτή αντιπαράθεση. Το γαλλικό Τεβεσάνκ τώρα έχει δημοσίευμα με τίτλο «Λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ Τούρκου και Έλληνα υπουργού μπροστά στις κάμερες στην Άγκυρα». Τέλος, Λίνα, η Ισπανική El País γράφει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία κάνουν ένα βήμα προς τη συμφιλίωση. Οι προσπάθειες όμως για διάλογο συγκρούονται με τις διαφορές των δύο χωρών. Αυτό είναι το κλίμα γενικά στον διεθνή τύπο. Εκτενής ο σχολιασμός, εκτενή τα άρθρα.